Η αδελφή μου, η Ντίνα. Α, χαίρομαι πολύ. Διορίστηκε σε δημόσιο σχολείο. Ναι, ναι, επιτέλους. Σε ποια περιοχή? Δεν βαριέσαι. Το δημόσιο είναι δημόσιο παντού. Η αδελφή σου έχει ήδη καταλάβει ότι κάτι τρέχει μεταξύ μας και ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν το έχει πει στους άλλους είναι επειδή δεν θέλει να το πιστέψει. Τελειώσαμε, Τζεμ. Μόνος του είναι, γι' αυτό μας έχει μπαστακωθεί στο σπίτι. Τότε ποιος οδηγάει τη μάδα την τσιπάρα που κάθε φορά έρχεται και τον αφήνει λίγο πιο δίπλα από το σπίτι σας? Τι πράγμα? Πέθανε ο παππούς σας. Πρέπει να πάμε στη Ρόδο, στη κηδεία. Τι, αποκλείεται, δεν μπορώ. Τώρα βρήκε κι αυτός. Θέλω λεπτομερή αναφορά. Το όνομα του οδηγού. Το πού τον πηγαίνει και γιατί. Θα μου τα φέρεις σε full report μόλις γυρίσω από Ρόδο. Θεό, χάρηκα. Γρηγόρης. Εδώ λέγαμε με τη θεία Ντίνα ότι θα ξεκινήσετε ιδιαίτερα στα μαθηματικά. Ε, τι λες κι εσύ? Α, δεν ξέρω, παίρνω πολλά. Εννοείται. Λοιπόν, φίλε, τι σου έχω και δεν σου έχω, ε! Φτιάξε μέρη μεγάλε! Και δεν πέρασα καθόλου καλά, ρε, στη Ρόδο, ανταούνιασα. Ήταν ένα σωρό άγνωστοι άνθρωποι, με αγκάλιαζαν, κλαίγανε. Α, μωρέ, εντάξει, καλύτερα τώρα! Τι λες, μωρέ, ηλίθιε, δεν εννοούσα αυτό. Άντε, πες μου, τι έγινε με το λαπά. Λοιπόν, αποστολή εξετελέστη, θα εκπλαγείς. Η αποστολή, λοιπόν, μαύρο γεράκι. Όχι, περίμενε. Μαύρο αετό. Όχι. Μαύρο κύπα! Τι λες, μωρέ! Άντε, πες μου τι έγινε! Τα κατάφερα, εν πάση περιπτώσει! Ωραία, λέγε! Λοιπόν, αυτός ο τύπος με την τσιπάρα είναι Φραγκάτος. Γρηγόρης Καλαφάτης λέγεται και έχει και μια εταιρεία με ανταλλακτικά, κάτι τέτοιο. Εταιρεία εναλλακτικών μορφών ενέργειας, λέει, ρε. Και εγώ τι είπα. Ωραία. Και τι σχέση έχει με τον Αλέξη? Γίνανε φίλοι μετά το ατύχημα. Μετά από ποιο ατύχημα? Το ατύχημα του Αλέξη. Συγγνώμη, δεν έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Ήταν ατύχημα. Άρε τον παπάρα, καλά είχα καταλάβει ότι κάτι γίνεται. Το χτύπησε ο Φραγκάτος με την τσιπάρα, ε? Ναι και όχι. Τι? Κοίτα, ο Καλαφάτης τον χτύπησε, αλλά όχι με την τσιπάρα, με το ποδήλατο. Ναι, που και που του αρέσει να βγαίνει βόλτες με το ποδήλατο για να ξεσκουριάζουν οι κλειδώσεις του επιχειρηματία. Και ένα βράδυ, εκεί πέρα που έκανε τη συνηθισμένη του βόλτα με το ποδήλατο, μπαπ! Πέφτει πάνω στον Αλέξη, ο οποίος δεν ήξερε πού πάταγε και πού βρισκόταν. Κάν το κούλε τσεκ. Θα χυθεί αίμα. Κάθε χαρά! Βλέπω το πένθος δεν σ' άλλαξε καθόλου, ε. Φυσικά και με άλλαξε. Είδα πιο καθαρά. Ποτέ δεν έκανες απόπειρα αυτοκτονίας. Εκμεταλλεύτηκες την κατάσταση για να μας κάτσεις στο σβέρκο. Δεν καταλαβαίνετε, μου λες. Δεν πειράζει. Θα καταλάβουν όλοι οι άλλοι. Τι κοινά, ρε! Τι κοινά! Τι κοινά! Κάνεις, μωρέ! Άστον! Δεν γύρισες και άρχισες τους τσαμπουκάδες. Δεν καθόσουν καλύτερα στη Ρόδο να ησυχάσουμε όλοι μας. Αυτό το λαμόγιο ποτέ δεν ήθελε να αυτοκτονήσει. Μας δούλευε όλους και ειδικά εσένα για να σε ρίξει το κρεβάτι. Τι λες, μωρέ βλάκα. Ατύχημα ήταν. Έλλη, πας καλά, κάθεσαι και τον ακούς. Χτυπήθηκε από φραγκά του ποδηλάτη με τσιπάρα και δικιά του εταιρεία. Για τόσο ηλίθιος έχει πολύ μεγάλη φαντασία πάντως. Γιατί τσακωθήκατε? Ήρθε να μου πει να σταματήσω να σας κάνω δώρα, κυρίως εσένα. Επειδή αυτός δεν μπορεί και φαίνεται κατώτερος στα μάτια σου. Τι? Μην το πιστεύεις, μόλις έβαγε την κάρτα του ποδηλάτη! Ναι, φυσικά οι κάρτες είναι η αδυναμία μου. Δεν μπορώ να σταματήσω να τις τρώω! Πήγε ρε παιδάκι μου, μου τη δίνεις περισσότερο! Να σου πω, πήγαινε στο ζωολογικό πάρκο, πες τους ότι χάθηκες και αυτοί θα σε οδηγήσουν στο σπιτάκι σου. Στο κλουβί με τους γορίλες! Ο Αλή πώς είναι? Πώς να είναι. Τον πατέρα το έχασε. Με τόσα που του τύχανε ήρθε και αυτό και ρασάξει την τούρτα. Έτσι δεν γίνεται. Όλα τα στραβά μαζεμένα. Μου έλειψες. Σε ήθελα κοντά μου. Και εμένα μου έλειψες. Και παντρεμένοι να είμαστε δεν θα μπορούσα να είμαι και με τόσους μουσουλμάνους. Φαντάζω τώρα που δεν είμαστε. Και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει εύκολα, ε. Όσο ο άντρας σου παραμένει εξαφανισμένος, εμείς
γάμο γιο. Τώρα τι μας έπιασε και μιλάμε για γάμους και διαζύγια, μου λες? Έτσι δεν γίνεται. Μετά τις κηδείες οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να μιλήσουν για τη ζωή. Να κάνουν σεξ. Τότε μην αλλάξουμε συνήθειες. Mayday, mayday. Τι είναι, Μιλτό, ποιος είναι? Τελείωσε το χαρτί τουαλέτας. Στείλτε το μικρό να μου φέρει μια εξάδα αμέσως. Ο παπάς μου, ο γλυκός μου ο παπάς. Τι αφροδισιακό. Mayday, mayday. Καλημέρα, Νικολάκη. Καλημέρα, Θεία. Σου έχω πει να μην μιλάς στο σχολείο, Θεία. Δεν θέλω να ξέρω τη συγγένειά μας. Και επίσης, ελπίζω να μην το έχεις βγάλει η εφημερίδα στους συμμαθητές σου. Όχι, βέβαια. Δεν είχα ξεχάσει ότι έχω Θεία. Ναι, συγγνώμη. Κοίτα, με τη μαμά σου δεν είχαμε στενή επαφή και φταίω εγώ γι' αυτό. Είμαι λίγο, πώς να σου το πω, αέρα πατέρα. Αλλά τώρα θα συσφίξουμε τις σχέσεις, ε. Ναι, αλλά να μην πω σε κανέναν ότι είσαι Θεία. Περίεργη σύσφυξη. Παιδάκι μου, αυτό θα σου κάνω ιδιαίτερα στα μαθηματικά. Γι' αυτό τα λέω. Ιδιαίτερα. Οι βαθμοί μου με αδικούν. Ναι, φυσικά. Οι καθηγητές είναι χαζοί. Και για κάποιο λόγο όλοι σε μισούν. Δεν με μισούν. Αλλά τι είναι χαζοί είναι. Τι είναι αυτό. Αυτό το βιβλίο είναι για ανώτερα μαθηματικά. Θέλω να αποδείξω ότι οι λύσεις μου ήταν σωστές. Επειδή μεταβλητεί με μία σταθερά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως, το μέρος των καθηγητών θα πάρεις. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα ακίνητο κρεμές. Θεωρητικά, μέσω της μαγνητικής δύναμης μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Έχεις ιδέα για τη δράση και την αντίδραση της μηχανικής του Νεύτωνα? Κάτι λίγα. Τότε τι σου λέω. Ρε το Νικολάκη. Είμαστε μόνες. Ναι, γιατί? Γιατί δεν θέλω να το μάθει κανένας άλλος πριν σιγουρευτούμε οι δυο μας. Τι έγινε, Ραντινάκη, με τρομάζεις? Ο γιος σου δεν είναι χαζός. Σου είπα εγώ ότι είναι χαζός. Εσύ τον έβγαλες άχρηστο επειδή είναι κουμπούρα στα μαθηματικά. Εγώ. Τι έγινε, Ντινάκη, ψάχνεις δικαιολογίες για να μην του κάνεις ιδιαίτερα? Ας τις υπεκφυγές και μίλα καθαρά. Πάντα τέτοια ήσουνα. Γι' αυτό σε παράτησε ο Χρήστος, γι' αυτό σε παρατάνε κι όλοι, αν θες να ξέρεις. Με τον Χρήστο χωρίσαμε γιατί τον έπιασα με άλλον στο κρεβάτι. Τον personal trainer στο γυμναστήριο που πήγαινε. Τον personal trainer? Τι λες, Ρεντίνα? Δεν το ξέρω αυτό, ρε αδελφούλα. Αχ, σου μίλησα πολύ άσχημα. Συγγνώμη. Ώρες-ώρες γίνομαι κακιά και στριφνή σαν τον μπαμπά μας. Μη με αφήνεις να γίνομαι έτσι. Πυροβόλησέ με. Μύρτιλο, ο γιος σου είναι διάνοια. Καλά, εντάξει, άσε τις υπερβολές. Μου φύγανε τα νεύρα, είμαι οκ. Okay. Ακούσέ με, Μύρτιλο! Το εννοώ! Ό,τι και να της πει, το πιστεύει, ρε. Την κάνει ό,τι θέλει. Δεν κόλλανε όμως ο τύπος έτσι. Να φάει την κάρτα! Έχεις φάει ποτέ κάρτα? Είναι αυτό που γίνεται πολτός και σου κολλάει εδώ. Ναι, αλλά δεν του κάτσε εδώ πέρα. Ακόμα και από αυτό τη γλίτωσε. Ε, μαλακά. Τίποτα, άστο. Έλα, ρε, κάτι σκέφτηκες? Εγώ, να σκέφτηκα. Ανέκδοτα λες, ρε. Έλα, ρε, αφού κάτι σου ήρθε. Όπως μου ήρθε, μου φύγε, γιατί άμα σου πω θα κρανιωθείς μαζί μου και. Τεό, δεν έχω όρεξη για παιχνιδάκια. Είμαι που είμαι κρανιωμένος με όλους. Άντε, λέγε. Θυμήθηκα. Ωραία, θα σου πω, αλλά θα υποσχέσεις, δεν θα με πλάκω στις μάπες. Έλα, ρίξε λίγες τώρα, ξεθυμάσαι και να σου πω. Δώσε λίγο τώρα. Έλα, στο λόγο μου, στο λόγο μου, ξεκόλα. Θυμήθηκα ότι τους έχω βγάλει φωτό. Τον Αλέξη και τον Καλαφάτα, αγκαλιάς και φιλιά πριν μπουν στο τζιπ. Θεό. Έδωσε το λόγο σου. Αγορίνα μου, να σε φιλήσω όλα εδώ. You're the best, you are the best. Είμαστε ζευγάρι. Τι να κάνουμε, αφού μας φτύνετε εσείς τα κομμενάκια, απελπιστήκαμε. Έτσι ρε, πρέπει να τις τρελαίνουμε, όχι να μας τρελαίνουν. Ναι μωρέ, αλλά εντάξει, θα φάμε λίγο κάζο γι' αυτό, βαριέσαι. Λοιπόν, αν αυτό ισχύει, τότε καταλαβαίνεις, έχω ανακαλύψει μια διάνοια. Και εγώ την έχω γεννήσει. Μην με αφήσεις να χαρώ λιγάκι. Να το χαρείς, αλλά να θέτουμε και τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Εσύ τον έχεις γεννήσει, εγώ τον έχω ανακαλύψει. Γιατί δεν είσαι ικανή να δεις τις δυνατότητες του παιδιού σου. Ικανοποιημένη? Τέλος πάντων, μην το συνεχίζεις. Άντε και την ανακαλύψαμε τη διάνοια. Τι την κάνουμε? Θα σου πω. Έχω εδώ κάτι τεστ για παιδιά με υψηλό IQ.
ο ανιψιός μου μπορεί να είναι ο επόμενος σωτήρας. Ο επιστήμονας που θα ανακαλύψει το φάρμακο κατά του καρκίνου ή κατά της κυταρίτιδας. Πω πω, έχει πιαστεί το στομάχι μου, λες και δίνω εγώ εξετάσεις. Ναι, ναι, θυμάμαι. Αυτό το έκανες από μικρή στα διαγωνίσματα. Ξενοβολούσες σαν το γατί και με έκανες ρεζίλι. Πού στα διαγωνίσματα, που ξέρεις ότι ήταν το καλύτερό μου. Ήσουν και παραμένεις ψωνίδο, αλλά είσαι αδελφή μου και σ' αγαπάω. Νικολάκη, θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Πιστεύεις ότι το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου? Δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες κανενός παιδιού, αλλά στα αφήσουμε. Αχ, τι ωραίο πυλινό λουλουδάκι είναι αυτό. Αυτιά δεινόσαυρο είναι αυτά. Α, πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει και το σώμα του κάποια στιγμή, ε? Οι δεινόσαυροι δεν έχουν αυτιά. Ο δικός μου έχει. Μπράβο, γέ μου. Μπράβο σου. Εκεί βρίσκεται η γοητεία της σκέψης του. Το παιδί μου δεν είναι μαθηματικός, είναι ένα ελεύθερο πνεύμα. Αν τα 100 γραμμάρια έχουν 231 θερμίδες, τότε πόσες? 1115. Το ελεύθερο πνεύμα του γιού σου είναι άκρος μαθηματικό. Βρε αγάπη μου, πόσο περήφανη μπορείς να με κάνεις πια. Καλιά μου εσύ. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω. Έχω ραντεβού με τον γυμναστή. Και εσύ personal trainer. Αφού δοκίμασε ο Χρήστος, είπα να δοκιμάζω κι εγώ. Αγάπη μου, είμαι σίγουρη ότι θα φτιάξει ένα τέλειο γλυπτό και θα πάρει άριστα. Μην βάλει όμω τα αυτιά. Η καλλιτεχνικού σου έχει πολύ περιορισμένο ορίζοντα. Σταμάτα να με ακολουθείς. Θέλω να σου δείξω κάτι τόσο φοβερό είναι αυτό. Καμιά βλακία θα θες να μου δείξεις, γιατί να ασχοληθώ. Συγγνώμη, κοίταξε αυτή τη φωτογραφία. Είναι απόδειξη ότι ο φιλαράκος ο Αλέξης είναι σάπιος. Ωραία. Είναι ο Αλέξης με κάποιον. Αγκαλιά. Ο τύπος λέγεται Γρηγόρης Καλαφάτης, επιχειρηματίας. Αυτός γεμίζει δώρα τον Αλέξη. Τώρα ή έχουν δεσμό ή ο τύπος τον τράκαρε με το ποδήλατο και ο Αλέξης κατέληξε στο νοσοκομείο. Ποια από τις δύο πιθανότητες σου ταιριάζει? Εκδοχές. Τι? Εκδοχές είναι πιο σωστό. Όχι πιθανότητες. Αυτό ήτανε... Πάμε. Ποιος ήταν αυτός? Α, ούτε που ξέρω. Με ρωτούσε κάτι για το νοσοκομείο. Έψαχνε το ακτινολογικό. Χα, γιατί σε αγκάλιασε? Επειδή του είπα που είναι. Απ' τη χαρά του, ποιος ξέρει τι ζωή τραβάει ο κακομοίρης. Πάμε. Πάμε. Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα, ρε βλάκα. Και σταμάτω με αυτή την ιστορία. Όσο πιο πολύ μου κατηγορείς τον Αλέξη, τόσο πιο πολύ σε αντιπαθώ. Όχι, δεν θα κλάψεις. Δεν θα κλάψεις για πάρτι της. Κολλητέ. Λες. Όχι, είμαι συγχωμένος. Ούτε η φώτα με το κινητό δεν έπιασε. Ούτε. Και μου είπε ότι με αντιπαθεί. Τώρα φίλε, όταν με πιάνει και η μέρα, αυτό το συνάχι με διαλύει. Πικάσο μου εσύ, Πικάσο μου και εγώ Γουόρχολ μου μαζί. Ωραία, στη μανούλα με αγάπη. Αγάπη μου εσύ. Μόνη σου μιλάς. Τελικά το μονόλογο δεν τον αποφεύγει κανείς. Τι έχεις εσύ? Μου τη δίνει όταν πιάνεις αμέσως ότι κάτι έχω. Μανούλα, αγάπη μου, μανούλα. Όταν γίνεις κι εσύ. Ναι, καλά. Ο Αλέξης είναι μέσα? Στο δωμάτιο είναι μάλλον. Δεν πήγες να του πεις ένα γεια? Θα πάω μετά. Είπα να πω ένα γεια πρώτα σε σένα. Και αυτό σου φαίνεται περίεργο? Οχ, τίποτα δεν μου φαίνεται περίεργο στα παιδάκια μου. Τίποτα. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα μου φυλάνε και μια έκπληξη. Εγώ δεν σου φυλάω καμία. Ό,τι πεις. Το ήξερες ότι ο αδελφός σου είναι genius? Όχι, αυτό μου είχε διαφύγει. Μαμά! Δεινοσαυράκι μου εσύ. Ξέρεις που είναι η λύση για το τεστ? Έκανες το τεστ IQ. Α, δεν πάμε καλά. Η θεία σου η Ντίνα το έφερε. Έπρεπε να το φανταστώ.
Λοιπόν, αδερφούλη μου, άκουμε λίγο. Οι διάνοιες φαίνονται από μακριά και εσύ δεν είσαι ούτε κατά διάνοια. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί οι σούπερ έξυπνοι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Μην τις αφήνεις να σε παραμυθιάζουν, είναι τρελές και οι δύο. Και να σου πω και κάτι, οι δεινόσαυροι δεν έχουν αυτιά. Οι δικοί μου έχουν. Τι έγινε, μικρούλα μου, ζηλεύεις που ο αδελφός σου είναι διάνοια? Ορίστε. Φοβάσαι μήπως ο αδελφός σου αποδειχτεί πιο genius από σένα? Πας καλά, ρε μαμά. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση και δεύτερον, αποκλείεται. 99, 104, 110. Αν έχει πάνω από 140, μπορεί να πάει σε κολέγιο. Τι κολέγιο? Για χαρισματικά παιδιά. Έχει, λέει, στη Γαλλία, στην Ελβετία και στη Θεσσαλονίκη. Έχει και μαρτυρίες σπουδαστών. Ονειρευόμουν μια μέρα να πετάξω στον Άρη. Τώρα, παράλληλα με τις σπουδές μου, δουλεύω την πατέντα μου για έναν υπερκινητήρα. 140. Το κολέγιο μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Τελικά, πόσο IQ έχει ο Νίκος? 150. Αν δεν σταματήσεις να μιλάς, θα κάνω λάθος. Και μάλλον έχω κάνει ήδη. Πάντως ο Τζέμ έχει IQ κάτω από 50. Αν μπορεί να μετρηθεί το IQ του. IQ ραδικιού, φουντουκιού, όπως το λένε κοινή θνητή. Κρατάς τα βαράκια μου. Τι γράφει το κολόχαρτο εδώ πέρα? Μην πειράζεις τα πράγματα μου. Καλά, οκ. Okay. Δεν φαντάζεσαι ότι θα πάθεις και κεφαλικό. Τώρα αυτό να σε πετάξω έξω με τις λουτσιές. Δεν θα το κάνεις όμως, γιατί η Έλλη είναι ήδη πολύ στραβωμένη μαζί σου. Κλείσε τη μουσική. Γιατί να την κλείσω? Γιατί δεν γουστάω να ακούω τις πίπες που ακούς. Πολλά νεύρα όμως, Μήπως να σε αναλάμβανε Μυρτώ. Για να καταλήξω και σένα. Γιατί από ό,τι βλέπω οι θεραπείες που σου έκανε δεν πιάσαν τόπο. Αλλιώς δεν θα έκανες απόπειρα αυτοκτονίας, Μπα, τι έγινε, με πίστεψες τελικά, πώς και έτσι? Μίλησα με τον Καλαφάτη και μου είπε τι τρέχει μέσα στους δυο. Δηλαδή? Δεν έχει καμία σχέση με το ατύχημα. Έτσι σου είπε? Ναι. Όχι βέβαια μόνο αυτό. Μου εξομολογήθηκε ότι εσείς οι δύο είστε δεσμός. Εντάξει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στην οικογένεια. Είμαστε πολύ ανοιχτοί, ρε. Έχεις πολύ πλάκα, ρε Τζέμ. Καλά νόμισε ότι με αυτά τα φτηνά κολπάκια θα έπιθες την Έλλη να πάψει να θέλει να είναι μαζί μου? Με τον Γρηγόρη είμαστε παλιοί γνωστοί. Φίλος του πατέρα μου από τότε που έχασα τους δικούς μου. Μου συμπαραστέκεται. Εντάξει τώρα. Τι μαλακίες είναι αυτές που λες? Την αλήθεια δεν ζήτησες? Στην είπα. Τώρα, μπορείς να σταματήσεις να ηχογραφείς αυτά που λέμε? Άκου λίγο, με την Έλλη αγαπιόμαστε. Έφαγε μια φλασιά μαζί σου, μικρή αλλά της πέρασε. Ό,τι και να κάνεις είναι δική μου. Χώνεψέ το και δίνε του. Μιλάμε live με τον Νίκο Χριστίδη, τον νεότερο αστροναύτη που ετοιμάζεται αύριο για την πρώτη του πτήση στον Άρη. Κύριε Χριστίδη, έχετε να πείτε κάτι στον κόσμο για την αναχώρησή σας? Θα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στη μαμά μου που την έχω δει μόνο μια φορά τα τελευταία 11 χρόνια. Είχαμε κάποια προβλήματα με τον υπερκινητήρα που έπρεπε να λυθούν και μόνο εγώ μπορούσα να το κάνω. Συγγνώμη μαμά, αλλά θα επιστρέψω. Το αργότερο σε 40 χρόνια θα γυρίσω από τον Άρη και τότε θα σου το υπόσχομαι ότι θα πάμε στο θέατρο. Σε 40 χρόνια θα έχω πεθάνει. Τι είπες, μαμά? Μου μίλησες? Μέτρησες το τεστ? Τι πήρα? 80. Για να είμαι ακριβής, 84.
Αυτό σημαίνει ότι η θεία έκανε λάθος για τα μαθηματικά. Ναι, 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 έκανε λάθος. Σίγουρα όμως το ταλέντο σου βρίσκεται κάπου αλλού και θα το βρούμε μαζί, ε! Τέλειος ο δεινόσαυρος και οι αυτάρες του, φανταστικές, φανταστικές. Τα τέσσερα. Κάτω από τη βάση. Αυτό σημαίνει ότι είμαι βλάκας. Ε, όχι. Δεν θα χάσω το παιδί μου επειδή είναι χαρισματικό. Ας στείλουν άλλα παιδιά στον Άρη. Ωχ, sorry. Ε, όχι και sorry. Ε, ναι, sorry. Τι έπαθες? Πρέπει να σταματήσει αυτό. Ποιο? Αυτό που κυκλοφορεί συνέχεια γυμνός μπροστά μου. Δεν κυκλοφορώ, εσύ μπήκες στο μπάνιο. Να κλειδώνεις, γιατί μπορεί να μπουκάρει κανένας. Φαντάζεσαι τι φρίκι θα παθεί τη Λέκα μας εδώ έτσι. Μη γελάς. Πότε θα κάνουμε, ρωτά. Πώς ήρθε αυτό? Γιατί πώς μου ήρθε? Εσύ δεν το σκέφτεσαι καθόλου, εγώ τελευταία το σκέφτομαι συνέχεια. Ναι, είμαι ολοφάνερο. Ναι. Για να σου πω πώς ο Τζεμ είπε αυτά για τον επιχειρηματία ποδηλάτη, πώς του μπήκαν αυτές οι ιδέες στο μυαλό? Στο μυαλό του Τζεμ. Με ρωτάς σοβαρά, να σου απαντήσω για το μυαλό του Τζεμ. Απλά απορώ πώς κατέβασε τόσο εξωφρενικά ψέματα. Εμένα δεν μου κάνει και τόσο εντύπωση. Κίνηση τακτικής. Όσο πιο εξωφρενικά είναι, τόσο πιο πιστικά είναι. Το θέμα είναι ποιος λέει ψέματα σε ποιον, Αλέξη μου. Θα σε περιμένω στο δωμάτιό σου. Ναι, είναι ο Κάφρος όμως εκεί. Μη φοβάσαι, θα κόψει λάσπη όταν με δει. Δώσε μου 2 λεπτά. Δεν είναι εδώ ο παπάρα σου. Κόφτο και ψάχνε. Τι να ψάξω? Τι κάνεις? Κάποιο στοιχείο ότι ο Αλέξης λέει ψέματα. Δηλαδή με πίστεψες? Για να ψάχνω. Άντε τελείωνε, θα έρθει σε λίγο. Σ' αγαπώ. Κι εγώ, αλλά ψάχνε. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σου λέω, αλλά αν κάνεις λάθος για τον Αλέξη θα σε σκοτώσω. Κάτω το καλαμάτι! Η κάρτα του καλαμάτι! Ποιο σχέδιο! Ποιο σχέδιο! Κάρτα! Κάρτα! Δικιά μου τώρα. Λοιπόν, όλα στη θέση τους. Θα μας πάρει καμπάρι. Είσαι γελίος! Εσύ είσαι ηλίθια! Φύγε από εδώ, βλαμμένη! Εντάξει, βλαμμένη, φεύγω! Τι έγινε εδώ? Αυτός έχει κάψει φλάτζα ο άνθρωπος. Θα τα πούμε μετά. Τι συνέβη, τι έκανες? Τα ραντεβουδάκια σου όχι εδώ μέσα. Δεν θα αντέχεις επισκέψεις χωρίς την άδειά μου. Το γράφει καθαρά. Ναι, πίσω από την πόρτα. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Τι να σου πω, Μαριλίτο. Όχι, νομίζω πως δεν το χειρίστηκε σωστά. Να του πεις την αλήθεια. Στο κάτω-κάτω έχει δικαίωμα να ξέρει ποιος ακριβώς είναι. Κι εγώ έχω το δικαίωμα να θέλω το παιδί μου κοντά μου. Η Ντίνα φταίει. Αν δεν σκάλιζε το θέμα με τους βαθμούς. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Τι να είναι, μωρέ Μιλτό, αλλή είναι. Ναι, εντάξει, θα σου πω στο σπίτι. Κατάλαβες, κύριε Γιώργο μου. Άμα ο άνθρωπος χάσει τους γονείς του, μένει χωρίς ρίζες. Τελείωσε, πώς το λέμε, μετέωρος. Όσο είχα τον πατέρα, έλεγα, έχω μια ρίζα κάπου. Τώρα, βάει. Αλλή! Αλλή, για έλα που σε θέλω μια στιγμή. Και Γιώργο μου. Δεν θα στον κρατήσω για πολύ. Κράτα τον όσο θες. Ναι. Εσύ, δεν είπαμε θα μείνεις στο σπίτι. Δεν μπορώ, με πλακώνουν τα ντουβάρια. Ναι, αλλά το ψυχοπλακώνεις τους πελάτες. Όρεξη έχουν να πούν για θανατικά. Για να κουρευτούν ήρθανε, δεν ήρθανε να τους γίνει μαύρη ψυχή. Νομίζω ότι εσύ με καταλάβαινες. Εντάξει, θα φύγω αφού δεν με θες. Αλλά να ξέρεις, δεν θα ξανάρθω. Κάτσε, μωρέ, κάτσε. Εγώ δεν σε θέλω. Τώρα μην με στεναχωρείς. Γι' αυτό θέλω να φύγω. Γιατί στεναχωρώ και εσένα και τους πελάτες. Θα δω τι θα κάνω. Δεν έχω και την παχάρ. Α, την πάρω ένα τηλέφωνο. Να μου πει μια γλυκιά κουβέντα. Να μου κάνει καλά και γλυκό. Να μου κάνει και ένα καφέ καημακλίδικο. Καλά.
Κάτσε να μου κάνεις παρέα. Αλλά δεν θέλω να κουρεύεις. Α, θα το κάνω εγώ. Ξεχνιέμαι με τα ψαλίδια. Ναι, παραξεχνιέσαι. Όμως και μια ψαλίδια σωστή δεν έχεις κάνει. Αμάντ. Γι' αυτό σου λέω. Κάτσε να μπεις στο τσακάκι σου. Και μετά που θα σχολάσουμε, να πάμε στο σπίτι. Να φάμε όλοι μαζί. Δεν μου λες, σώζεται τώρα ο κύριος Γιώργος. Ο Αλλάχ να βάλει το χέρι του. Δεν θα το βάλει ο Αλλάχ, εγώ θα το βάλω. Κάτω τον μπαλό σου. Άστο. Κύριε Γιώργο. Θα σ' αναλάβω εγώ τώρα. Ο Αλή θα κάνει ένα διάλειμμα. Με τα χαράς. Μ' ακούει κανείς? Ή έγινε πυρηνική έκρηξη και είμαι ο μόνος επιζών? Σου είπα να σταματήσεις με αυτό το πράγμα. Ε, τότε πάρουμε ένα κινητό. Τι λες καλέ, για να πληρώνω τους λογαριασμούς σου? Τι θες? Φαΐ, δεν έχεις σήμερα? Έλα, ξεχάστηκα. Θα σου φέρω. Αν δεν στο θυμίσω εγώ, λιπόθυμο θα με βρουν εδώ, μέσα στον τάφο του Ιδού που με έριξες. Ακαμάτα, δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν θέμισε τον πατέρα σου τίποτα? Ανάθεμα την ώρα που ήρθα εδώ. Ακούς? Έλα, μίλα. Το βούλωσες, ε. Αν αποφάσεις τι σε βλέπω. Ε, όχι. Είσαι με τον Αλέξη και είναι οριστικό, δεν είναι? Περίπου. Το περίπου είναι αρκετά αόριστο. Πρέπει να σιγουρευτείς για να σιγουρευτούμε και οι υπόλοιποι. Για να πάψει και ο Τζέμνα. Να, τι? Να ελπίζει. Έλλη, δεν είμαι χαζή. Ο αδελφός μου υποφέρει και φαίνεται. Πρέπει να του ξεκαθαρίσεις ότι είσαι με τον Αλέξη και εν ανάγκη πες του ψέματα ότι έχετε κάνει σεξ. Έχετε κάνει? Ντροπή σου! Αλλά χαλάχτη αμαρτία. Δηλέκ, μπορείς να με αφήσεις λίγο μόνη μου? Ευχαρίστως. Ναι. Ο κύριος Καλαφάτης. Γρηγόρης Καλαφάτης. Κατάλαβα. Τζίφος με τον personal trainer, ε. Ναι. Μήπως έχεις κανένα στράπλες έτσι πιο κοντό να μου δώσεις, γιατί μη βγάζει και μάτι όμως. Εσύ σίγουρα έχεις. Αύριο έρχεται ο καινούριος διευθυντής. Είναι και φρεσκοχωρισμένος. Τι έγινε τώρα, θα την πέσεις και στο διευθυντή? Γιατί όχι. Μην κοιτάς εσύ που έχεις βρει τον άνθρωπό σου. Εγώ πάω από το χειρότερο στο χείριστο. Καλά, καλά. Περίμενα να πάω αυτό στον μπαμπά και έρχομαι. Σε λίγο. Να σου πω. Το παίζεις φιλελεύθερη ή ο μετήν δεν θέλει? Τι εννοείς? Να παντρευτείτε. Άντε, γιατί μου τη δίνουν αυτά, έτσι? Έχετε μια υπέροχη οικογένεια, μια σούπερ σχέση. Από τα λίγα δηλαδή που είδα, κατάλαβα. Τι περιμένεις? Α, γεια σας, κυρία Ντίνα. Ντίνα, κορίτσι μου, μη μου πηδάς και εσύ την ψυχολογία. Καλά, μην το παίρνεις προσωπικά. Με συγχωρείτε, δεν. Ντιλέκ μου, σε παρακαλώ πολύ, πηγαίνεις αυτά στον πατέρα μου? Με χαρά. Κοίτα με τι χαίρεται αυτό το παιδί. Ναι, απορώ κι εγώ. Όχι σε τάπερ όμως, δεν επιτρέπεται. Ό,τι σου πω, θα μείνει μεταξύ μας. Ο Μετίν μου έχει κάνει πρόταση γάμου. Και εσύ περιμένεις, γιατί είσαι πάρα πολύ μικρή για να δεσμευτείς, ε? Σταμάτα. Ο Μάρκος δεν έχει υπογράψει το πληρεξούσιο για το κίνη συνενέση. Πήγε ταξίδι το πουλάκι μου στον Αμαζόνιο και μείνε εκεί. Α, τον αλήτη. Λύνεται όμως το θέμα δικαστικά. Έχω ξεκινήσει τις διαδικασίες. Μπράβο, ρε αδελφούλα. Ψοφάνασε εδώ πάλι με νηφικό. Κάτσε να δούμε. Θα είναι ακόμα ζεστό ο Μετίν. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κατερίνα, αν τόσο καιρό με κοροϊδεύει ο Αλέξης, θα γίνω κομμάτια. Εγώ μετά θα χρειάζομαι ψυχοθεραπεία. Και σκέφτομαι και όλο αυτό με το Τζέμ. Μπορέσει ποτέ να προχωρήσει η σχέση? Θα γίνει κάτι φυσιολογικό? Και αν το μάθουν οι άλλοι, θα το αποδεχτούν ή θα γίνει το σύστρικλο? Γιατί δεν χτυπάς πριν μπεις? Πλάκα κάνεις. Ποιος χτυπάει πόρτα σε αυτήν την οικογένεια? Εσύ δεν είσαι της οικογένειας. Εννοώ. Όχι. Δίκιο έχεις, δεν είμαι. Και σας ευγνώμονα όλους που έστω και για λίγο με κάνατε να νιώσω έτσι. Δεν μπορεί να είναι ψεύτης. Τόσο ευαίσθητος και γλυκός, αποκλείεται να μας έχει φλωμώσει στο ψέμα. Δεν θα πεις τίποτα. Ε, δεν είπα. Τι θες να σου πω? Ξέρω εγώ, κάτι. Να με παρηγορήσεις, να με κάνεις να νιώσω καλύτερα. Ξέρεις, έχω ανάγκη να νιώθω μια ασφάλεια, μια ισορροπία.
Αν πάθει καμιά κρίση τώρα, δεν θα συγχωρέσω ποτέ τον εαυτό μου. Αλλά δεν θα με πιάσει και κορόιδο. Εγώ να δεις πόσο ανάγκη έχω να νιώθω ασφάλεια και ισορροπία. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Ποιος είναι ο Γρηγόρης Καλαφάτης? Αυτός είναι φίλος του πατέρα μου. Πού τη βρήκες την κάρτα? Εγώ ρωτάω τώρα. Αυτός δεν ήταν στο νοσοκομείο? Ναι. Έμαθα για την απόπειρα που έκανα και ήρθε να μάθει πώς πάω. Και γιατί μου είπες ότι δεν το γνωρίζεις? Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που με στηρίζει οικονομικά από τότε που χάθηκαν οι γονείς μου. Γι' αυτό. Ντρεπόμουν να σου πω κάτι τέτοιο. Ξέρεις, αυτός είναι που μου φέρνει όλα τα δώρα και σας τα δίνω εδώ. Ρε Αλέξη, γαμώτο. Δηλαδή, μπορείς να καταλάβεις τι μπέρδημα δημιούργησε αυτό το ψέμα σου. Παραλίγο θα σε μισούσα. Δεν θα μπορείς ποτέ να με μισείς και το ξέρεις. Αμάρε, Μύρτιλο. Ούτε ένα καφέ δεν έμαθες να φτιάχνεις. Δεν είναι μουσακάς. Τελικά ο Νικολάκης 84 IQ. Τι, είσαι σίγουρη? Αυτό είναι κάτω από το μέσο όρο. Παιδάκι μου, μόνος του το βρήκε και το έλυσε. Λες να έκανε λάθος επίτηδες για να μην τον πούμε διάνοια. Πορτοκαλάκι θες? Ναι. Δεν μπορεί να έπεσα τόσο έξω. Έπεσε στην άκη μου και καλό θα είναι να μην ασχοληθείς άλλο. Ο Νικολάκης είναι ένα φυσιολογικό παιδί που βαριέται φυσιολογικά κάποια μαθήματα. Τέλεια και παύλα. Ναι. Τα λέμε άλλη ώρα. Καλώστα μου. Αλή μου. Συλληπιτήρια για τον μπαμπά σου. Να σε καλά. Να σε καλά, Μυρτώ μου. Ήταν φιλότιμος άνθρωπος και μπάρης. Μέσα, Αλή. Έλα τώρα, μωρέ. Μη σε πάρουν τα ζουμιά. Γεια σου, Τινάκη. Τι κάνεις? Χαίρομαι που σε βλέπω. Ό,τι φαίνεται δεν χάνεις ευκαιρία να το δείξεις, ε. Έλα, παρεξηγιάρη. Αφού το ξέρεις, το κάνω αυτό. Εντάξει, πού θα μου πάει, θα το συνηθίσω. Ο κύριος. Αλή μου, να σου γνωρίσω την αδελφή μου, τον Τινάκη. Αν πίστευες ότι εγώ είμαι τρελή, τώρα θα αναθεωρήσεις. Χαίρομαι πολύ, Αλή. Wow. Χέρια δυνατά, παλικαρίσια. Τραχιά, σαν τη φωνή και το βλέμμα. Φρυδιά πυκνά και σμιχτά. Αχ, αποφασιστικό σίγγλ. Πώς? Αχου, και μπρουτάλ και αμόρφωτος. Ελεύθερος. Για πότε? Καλά, γενικά το λέω, μόνος. Εντάξει, αγάπη μου, τον κάτσιασες. Αλή μου, πες μου, τι έγινε στην κηδεία? Ήρθε κόσμος, ε? Καλέ, είχατε τέτοιο και λεπούρι στην οικογένεια και το κρατούσατε κρυφό? Τώρα, για να σου φαίνεται και λεπούριο, Αλή, μάλλον είσαι πολύ απελπισμένη. Ένα θα σου πω. 6 μήνες χωρίς σεξ. Και μην τον υποτιμάς τον Αλή. Έχει κάτι τραβηχτικό, ζώδικο, ακατέργαστο. Όπως και εσύ. Καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί τρέλανε στην αδερφή μου. Κάτσε ρε Τίνα, εγώ δεν έχω ούτε κάτι ζώδες ούτε κάτι ακατέργαστο. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή. Άλλο τι πιστεύεις εσύ και άλλο τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα. Άντε και μην το αργείς. Με την αδερφή μου. Ξανακάντησε την πρόταση γάμου. Αυτή τη φορά θα σταθείς πιο τυχερός. Και πού το ξέρεις δηλαδή? Η σερπαντίνα στα ζητήματα καρδιάς δεν κάνει ποτέ λάθος. Άντε, πού πήγε και αυτό το αγόρι το ατίθασο? Σερπαντίνα, πρόσεχε, ο Αλή δεν είναι. Είναι άλλο τρένο τώρα. Καλέ, να τον παρηγορήσω θέλω. Από ό,τι κατάλαβα, απενθεί. Να μην του σταθώ σε αυτή την ώρα τη δύσκολη. Μα για όνομα του Θεού, άνθρωποι είμαστε. Πάνω απ' όλα άνθρωποι. Πολύ ωραίες φαίνονται. Τι τις έφτιαξες? Το προσπάθησα τουλάχιστον. Να μην περιμένουμε και τα παιδιά? Μην κοιτάς, εμείς τα φάγαμε τα ψωμιά μας. Αυτά θέλουν να ζήσουν ακόμα. Το χιούμορ του μπαμπά μου. Ευτυχώς που δεν το κληρονόμησα. Έτσι που μου φέρεσαι, δεν πρόκειται να κληρονομήσεις τίποτα. Δυστυχώς θα κληρονομήσω τα χρέη σου. Κι εγώ και η Ντίνα. Στα χαρίζω, Μύρτιλο. Εγώ έχω να πληρώσω τα χρέη μου στον έρωτα. Ναι, μη λέτε τέτοια πράγματα. Άμα το χάσετε τον πατέρα σας, τότε θα καταλάβετε. Ότι το παράργησε. Δεν χρειάζομαι τη συμπόνια σου, Τούρκε. Καλά, συγγνώμη. Έκανα λάθος. Δεν το ξανακάνω. Ντιλέκ, δεν πας να φωνάξεις τα παιδιά? Ο Αλέξης και η Έλλη πήραν φαγητό στο δωμάτιο. Αχ, αυτά είναι. Εγώ πότε θα ζήσω ένα τέτοιον έρωτα?
Να μην σηκώνομαι από το κρεβάτι ούτε για... Για φαγητό! Ο Τζέμ δεν έχει όρεξη και ο Νίκος με έδιωξε. Μου μουρμούρισε να φύγει έξω από την πόρτα. Είναι στεναχωρημένος ο Νικολάκης και με το δίκιο του. Τι θα απογίνει με τέτοιο IQ? Καλά, δεν αλλάζουμε τώρα κουβέντα. Όχι, Μυρτώ μου. Έχει δίκιο η Ντίνα. Τώρα με IQ 84 είναι θαύμα και περπατάει ακόμα. Το τεστ έδειξε τις ικανότητές του στα μαθηματικά. Ο Νικολάκης μου δεν χρειάζεται τα μαθηματικά για να προχωρήσει τη ζωή του. Ναι, αλλά πώς είναι δυνατόν να λες ότι έχει 84 IQ το παιδί? Μόνο και μόνο για να το κρατήσει κοντά σου. Με τι μόρκες και σου δεν θα πει τίποτα. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, θα σκάσω. Έχω τύψεις. 154 έχει. IQ 154 έχει ο Νικολάκης. Είναι διάνοια, τέλος. Τι? Δεν το πιστεύω, είσαι με τα καλά σου. Το ξέρεις ότι μπορεί να του διαταραχτεί η προσωπικότητα? Τι κατά ψυχολόγος είσαι? Το ξέρεις ότι μπορεί να του πέσει αυτοεκτίμηση και να μην σηκωθεί ποτέ πια? Ο μικρός είναι τετραπέρατος. Μοιάζει του παππού του. Μυρτουλό, για μένα το έκανες, ε? Για να με βγάλεις λάθος? Τον καημένο τον Νικολάκη. Και όσο πιο έξυπνος είσαι, τόσο πιο πολύ στεναχωριέσαι όταν σου λένε οι άλλοι ότι δεν είσαι. Το ξέρεις ότι μπορεί να γίνει ο επόμενος Στίβεν Χόκινγκ? Σταματήστε πια! Με έχετε κολλήσει στον τοίχο! Στο εκτελεστικό απόσπασμα έπρεπε! Παρέα με τον Τούρκο! Εγώ είμαι η μάνα του και εγώ ξέρω το καλό του παιδιού μου. Υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα στον κόσμο. Δεν χρειάζεται ο Νικολάκης να ασχοληθεί με τις μαύρες τρύπες του διαστήματος. Τρώμε τώρα! Δηλαδή, μαμά, άλλαξε το αποτέλεσμα. Αγάπη μου, το προσάρμοσα λίγο. Πόσο λίγο? Δεν έχεις IQ 84, Νικολάκη μου. Έχεις IQ 154. Α, καλά. Κόφτε το δούλεμα. Το κάνετε για να μου δώσετε κουράγιο, ε. Εγώ το έχω πάρει απόφαση. Ούτε το λύκειο δεν θα βγάλω. Θα γίνω σκουπιδιάρης και όχι οδηγός. Αυτός που τρέχει πίσω από το φορτηγό. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Τι να κάνουμε? Με την τι λες? Τι να πω. Τοποθετούμε πάνω σε αυτά που λέει. Έτσι που τα έκανες. Φαγώθηκες, να το πούμε την αλήθεια. Του την είπαμε. Νικολάκη μου, είσαι φία. Απαράτησε. Σιγά, μωρέ. Τι έπαθε τον πασμένο? Αρνείται να αποδεχτεί την πραγματικότητα? Ποια πραγματικότητα ήμουν, τη δική του ή τη δική σου? Δεν τον φτάνεις ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Ούτε εσύ ούτε κανένας μας. Εσύ, έχεις να προσθέσεις κάτι σε αυτές τις τρυφερές στιγμές ανάμεσα σε μάνα και κόρη? Νομίζω πως ναι. Ο αδερφός σου έχει IQ 154. Είναι ένα από τα πιο χαρισματικά παιδιά σε όλο τον πλανήτη. Ρέση, έχετε μια διάνοια στην οικογένεια. Και δυστυχισμένος θα είναι. Σαν πειραματόζωο θα του φέρονται. Μπορείς να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις εκείνο. Έχεις λύση για αυτό, έχεις απόδειξη για το άλλο. Μπράβο, καλό ζωάκι. Πάρε ένα φιστικάκι. Φτάνει το αστείο με το γορίλα. Και εσύ δεν θες να με δεις να αγριεύω? Δεν τελειώσαμε, λαμόγιο. Θα σε ξεσκεπάσω. Το μόνο λαμόγιο σε αυτή την περίπτωση είσαι εσύ. Και το κόλπο σου δεν πέτυχε. Τίποτα, γορίλας. Ντινακή, θέλω τη βοήθειά σου. Αχα, μάλιστα. Εντάξει λοιπόν, θα το προσπαθήσω. Αλλά θέλω κι εγώ μια χάρη. Τι? Το τηλέφωνο του Αλή. Αχ. Αναστεναγμός ήταν αυτός. Διστάζεις? Όχι, όχι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έλα, φυλάκια τώρα και θα σε πάρω μόλις τακτοποιήσω το θέμα με το μικρό, ε. Έλα, γεια. Τι ακριβώς κάνεις εκεί, Χριστίδη? Πετάω τα άχρηστα. Σκέφτηκα να μπω κι εγώ μες στον κάδο, αλλά δεν χωράω. Ναι, ωραία. Σταμάτα τις μπουρδες και ξανακάνε το τεστ. Ποιος ο λόγος? Είμαι στον πάτο. Αναρωτιέμαι γιατί γεννήθηκα. Είναι όλα μάταια. Δεν υπάρχει ελπίδα για μένα. Σου δίνω 50 ευρώ για να ξανακάνεις το τεστ. 100 και είμαστε σύμφωνοι. Έγινε. Λοιπόν, τράβα τώρα μες στην τάξη και σου φέρνω το φυλάδιο. Έλα, Μυρτιλό. Εντάξει, θα το ξανακάνει το τεστ. Νομίζω όμως ότι πρέπει να ξανασκεφτείς το χαρτζιλίκι που του δίνεις. Δεν το πιστεύω ότι αυτός ο κάφρος προσπάθησε να μας χωρίσει. Έλα ρε, ξέχνα το και πολύ σημασία του δώσαμε. Έλα μου ντε. Γεια σου, Αλέξη.